Έτοιμος ο Θεός. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύς ουράνιε, παράκτε το πνεύμα της αληθείας, πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής ο οργός, εν θέλει και σκήνους την ημί, εκαθάριστον εμάς, από πάσης κυλίους και σώσον αγαθές, ασυχάς ημών. Αμήν. Θα ασχοληθούμε με μία του Κυρίου εντολή που προβάλλονται πολλές αντιρρήσεις για την εντολή αυτή. Άγιοι γίνεστε, ότι εγώ Άγιος ημί. Αυτό λέει ο Κύριος. Να γίνουμε Άγιοι. Γιατί εγώ είμαι Άγιος. Γεννιόνται τα αδέλφια από το ίδιο αίμα. Και εμείς που είμαστε αδέρφια του Κυρίου, εκ πνεύματος Αγίου είμαστε. Και εφόσον είναι ο Κύριος Άγιος, και εμείς πρέπει να αγιάσουμε. Όμως προβάλλονται εμπόδια για να εφαρμοστεί ο λόγος αυτός του Κυρίου, για να αγιάσουμε. Εμπόδιο πρώτο. Μας ενοχλεί ο κόσμος μέσα στον οποίο ζούμε. Σε εισαγωγικά. Επαναλαμβάνω, μπαίνει εμπόδιο ο κόσμος. Το θέμα ο κόσμος εμποδίζει, ο κόσμος πειράζει, ο κόσμος ενοχλεί. Είναι θέμα που ενοχλεί αυτούς που θέλουν να τους ενοχλεί. Υπάρχουν και οι άλλοι, ένα ποσοστό μικρό, που δεν ενοχλούνται. Θα δούμε γιατί η μεν και γιατί η δε. Εκτός από το εμπόδιο αυτό, προβάλλονται και άλλα εμπόδια. Μας ενοχλεί η μόρφωση που δεν έχουμε. Δεν μπορούμε να μελετάμε τα βιβλία γιατί της εκκλησίας, γιατί δεν τα καταλαβαίνουμε. Είναι γραμμένα σε γλώσσα ελληνιστική, σε εποχή που ο Κύριος κήρυξε στον κόσμο, η γλώσσα που μιλούσαν ήταν η γλώσσα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, σε εποχής αυτής, που λεγόταν ελληνιστική. Σε αυτήν είναι γραμμένα τα Ευαγγέλια και επομένως προβάλλονται επιχειρήματα. Μας εμποδίζει η έλλειψη της ανάλογης μόρφωσης. Μας εμποδίζουν οι ανάγκες της ζωής, γιατί δεν έχουμε το χρόνο. Επιχείρημα είναι αυτό που το προβάλλουν, να ασχοληθούμε με τον κόσμο της ψυχής μας. Σίγουρα εδώ εφαρμόζεται αυτό που είπαν οι προστοκιμένοι στον Κύριο
που έστειλε και τους κάλεσε στο δείπνο και είπαν «Έχω γυναίκα, έχω χωράφια να καλλιεργήσω κλπ. Άσε με γιατί δεν αδειάζω, άσε με ήσυχο, έχε με παρητημένον». Ο λόγος αυτός αναφέρεται και από τον Κύριο τον ίδιο. Μας εμποδίζουν τη ζωή οι πειρασμοί, οι ασθένειες πολλές φορές να αγιάσουμε, να πλησιάσουμε τον Κύριο, να μιλήσουμε του Κυρίου. Προβάλλονται ένα σωρό εμπόδια. Όμως εκτός από τα εμπόδια αυτά, λέγει ο αδερφόθεος Ιάκωβος, υπάρχουν πιο ουσιαστικά εμπόδια που ενώ παρακάμπτονται, μπορούν να παρακαμφθούν, εμείς τα καλλιεργούμε και τα υποθάλπουμε. Λέει, από πού φτάνουμε στο σημείο να αμαρτάνουμε και να ενοχλούμεθα, ρωτάει ο αδελφόθεος Ιάκωβος. Εκ των ειδονών ημών. Επειδή αφήνουμε να μας κυριαρχούν οι ειδονές της ζωής, οι απολαύσεις σε γενική κλίμακα, φτάνουμε σε σημείο, αφού εμαρτυζόμεθα από αυτά τα πράγματα, να λέμε ότι μας εμποδίζουν οι ειδονές, οι απολαύσεις της ζωής. Στην εντολή του Κυρίου, που προβάλλονται τόσα εμπόδια και άλλα περισσότερα, εγώ θα αναφέρω ένα ουσιαστικότερο από εκείνο ακόμη. Δεν το λέω εγώ. Το λένε όλοι οι Άγιοι, το λέει και ένας Άγιος Σέρβος, ότι τη ζωή του ανθρώπου την καθορίζουν η ποιότητα των λογισμών. Εδώ μέσα τι φιλοξενείς μέσα στο κουτί αυτό, τι είδους λογισμούς φιλοξενείς, λογισμούς που βελτιώνουν τη ζωή σου ή λογισμούς που σε καθυλώνουν και δεν σε αφήνουν να σκεφτείς κάτι καλό, κάτι ουσιαστικό, κάτι ωφέλιμο. Δεν ανεβαίνει ο άνθρωπος με τον λογισμό του πάνω από όλα αυτά που αναφέρα, πάνω από όλα εκείνα τα εμπόδια, αλλά υποτάσσονται στα εμπόδια οι λογισμοί του ανθρώπου. Να σταματήσω λίγο εδώ και να συνεχίσω μετά. Θέλει κανείς να προσθέσει κάτι πάνω σε αυτά που είπα? Υπάρχει καμία αντίρρηση στο ότι μπορούμε ή δεν μπορούμε, μάλλον στο ότι μπορούμε να εφαρμόσουμε εκείνο που ο Κύριος, δηλαδή Άγιοι γίνεστε, ότι εγώ Άγιος είμαι, να γίνουμε Άγιοι. Περιμένω να θέλετε να ρωτήσετε κάτι και να συνεχίσω μετά. Δεν θέλουμε ναι, δεν μπορούμε όχι. Θέλουμε. Δεν θέλουμε. Ναι. Δεν μπορούμε όχι. Μπορούμε ή δεν μπορούμε είναι το θέμα. Και εγώ έφερα και εμπόδια. Από τη στιγμή που δεν θέλουμε, δεν μπορούμε λέει ο άλλος. Δεν μπορώ. Δεν λέει δεν θέλω, αλλά λέει δεν μπορώ. Σωστό. Δηλαδή αυτό που λες τώρα εσύ είναι προφάση. Δεν είναι δικαιολογία. Δικαιολογία δεν είναι δικαιολογία. Θες να πεις κάτι εσύ, Δημήτρη? Κατάλαβες και επιφύλαξη, γιατί είναι δύσκολο πολύ. Πιστεύω το να γίνεις Άγιος είναι πολύ δύσκολο. Απλώς προσπαθούμε και πλησιάζουμε λίγο την Αγιότητα, πιστεύω, μέχρι εκεί. Ναι, είναι δύσκολο. Και τις δύνατε σωθήνε, ρώτησαν οι μαθητές τον Κύριο. Είπες δύσκολο. Το ίδιο ακριβώς που λες εσύ το είπαν και οι μαθητές στον Κύριο. Τι είπαν? Κύριε, και τότε ποιος μπορεί να σωθεί, τις δύνατε σωθήνε,
Και δόθηκε απάντηση. Τα δύνατα παραφέρω πίσω. Δυνατά παρά το Θεό. Κανείς με προσωπικές του δυνάμεις δεν μπορεί να κουνήσει ούτε το δαχτυλάκι του. Μπορεί μόνο όταν επικαλεστεί τον Κύριο. Κύριε, με σένα μπροστά θα κάνω ένα βηματάκι. Με σένα μπροστά θα κάνω κι άλλο ένα βηματάκι. Αν εγκρίνεις και τις εγκρίνει τις προσπάθειες Άγιες Ευλογημένος ο Κύριος. Και έτσι γίνεται η προσπάθεια. Και πάλι θα επικαλεστώ τον Άγιο Παΐσιο που έλεγε, αναφέρει τον Άγιο, το Μαύρο, τον Αιθίωπα. Σταμάτησε το μυαλό μου, ναι. Ήταν ένας Άγιος που διαφεύγει το όνομά του. Ο Μωυσής ο Αιθίωπας, Μαύρος ήταν. Λέει, τι ήταν αυτό, λέει σε μια καλόγρια που το ρωτάει, ότι δεν, λένε γέροντα ότι εγώ γεννήθηκα με ένα πολύ βεβαρημένο οικογενειακό κληρονομικό. Οι γονείς μου πιθανόν να ήταν και στη φυλακή, πιθανόν να μπήκε και ο γιος στη φυλακή και στη φυλακή να βρήκε και άλλος και πέρα και να καλλιεργήθηκε και να έγινε, έγινε. Και λέει ο Γερο Παΐσιος, σίγουρα θα μου πείτε ότι φταίει και ο Θεός. Σίγουρα θα μου πείτε ότι φταίει και ο Θεός. Και εγώ σας λέγω ότι ο Μωυσής ο Αιθίωπας ήταν αρχιλιστής, αρχηγός συμμορίας. Και έγινε ο μεγαλύτερος Άγιος. Ο μεγαλύτερος Άγιος. Όταν λέμε Άγιος, εννοούμε ότι έχει γίνει σαν το Θεό, όχι. Τι έχει? Έχει γίνει σαν το Θεό. Όχι σαν το Θεό. Έχει λιγάκι. Α, σαν το Θεό, όχι, αλλά το μερίδιο της αγιοσύνης που του ανήκει. Του ανήκει ένα μερίδιο. Το ποσοστό το γνωρίζει ο Θεός. Δηλαδή, συγγνώμη, άλλο μερίδιο έχει ένας Άγιος, άλλο μερίδιο έχει άλλος Άγιος. Ναι, να το εξηγήσουμε και το πράγμα. Ναι. Οι Άγιοι είναι σαν τα άστρα, λέει ο Κύριος. Όλα τα άστρα δεν έχουν το ίδιο φως, αλλά στον ίδιο ουρανό είναι. Αστήρ, αστέρος, λέει ο Κύριος, διαφέρει εν δόξη. Αστέρι από αστέρι, διαφέρει στο φως. Άλλο είναι το φως του ηλίου, άλλο το φως της σελήνης, άλλο το φως του αυγερινού. Έχει υπάρχει διαφορά. Όμως άστρα είναι όλα και φωτίζουν. Και οι Άγιοι άστρα είναι στο ουράνιο στερέωμα μας, στον παράδεισο μέσα. Ο καθένας διαφέρει. Όμως, θα πω κάτι όμως πάνω σε αυτό. Αν παραχωρεί, μας δώσει ο Θεός ως δώρο και πει, εσύ πεθαίνεις τώρα και σε ορίζω να πας στην τελευταία θέση του Παραδείσου. Δεν θα διαφέρεις από την πρώτη θέση που έχει ο Απόστολος Παύλος. Αυτό του Θεού έργο είναι. Του Θεού έργο είναι. Έχεις αντίληψη, Παναγιώτη? Καμία, αυτό θέλω να πω και εγώ. Δεν υπάρχει κάποια κατάταξη. Δεν υπάρχει. Πάει στο παράδεισο. Όχι. Πάει στο παράδεισο. Και ο τελευταίος. Ναι. Δεν υπάρχει. Υπάρχει κλιμάκωση. Κλιμάκωση υπάρχει. Άλλος έλαβε 5, λέει, ταλάντα. Άλλος έλαβε 10. Άλλος 30. Άλλος 100. Τα καλλιεργήσανε τα ταλάντα. Και πληρώθηκε με τα 5-5, με τα 10-10, με τα 30-30. Που σημαίνει ότι ποικιλία υπάρχει στην πληρωμή, αλλά η ικανοποίηση είναι ίδια. Τα έχει φτιάξει ο Θεός τόσο ωραία, ώστε έτσι να είναι. Να μην λέμε δεν μπορώ να φτάσω τον Απόστολο Παύλο. Θα φτάσεις το μέτρο που σου χαιρίσει ένα Κύριος. Παραπάνω δεν θέλει να κουραστείς. Έρχομαι τώρα σε έναν Άγιο που το γιορτάσει η Εκκλησία μας μετά από 2 ημέρες. Ο Άγιος Παρθένιος, επίσκοπος Λαμψάκου, Μικρά Ασία. Και λέει ένας ιστορικός της Εκκλησίας που καταγράφει γεγονότα που έγιναν στην εποχή του, όταν ο Χριστιανισμός ανθούσε στη Μικρά Ασία από τα αποστολικά χρόνια και ύστερα. Γράφει λοιπόν ότι στη Μικρά Ασία
είναι θαμμένα μεγάλα αναστήματα Αγίων, τα σώματά τους. Και φωνάζουνε. Φωνάζουν σαν το αίμα του Άβελ. Λέει η Αγία Γραφή ότι το αίμα Άβελ βοά πρόσπε. Το αίμα του Άβελ που χύθηκε αφού το σκότωσε ο αδερφός του, βοά, φωνάζει. Σε μένανε, λέει ο Κύριος. Τη φωνή της θέλει σε μένανε. Εμείς δεν έχουμε αυτιά για να ακούμε, αλλά ο Κύριος έχει τα αυτιά, που είναι όλος αυτιά, και ακούει τη φωνή που εκπέμπει το αίμα του Άβελ, προσέξτε το, του αθώου Άβελ, του κάθε αθώου Άβελ, σε όλες τις γενναίες, γιατί πάντοτε χύνεται αθώο αίμα. Βοά πρόσμε, φωνάζει σε μένα. Και ο Κύριος λέει η Αγία Γραφή το λέει, αυτό που ζητάει ο Άβελ, εγώ θα το ικανοποιήσω. Ζητάει να τιμωρηθούν οι άνοχοι. Δεν το ζητάει ο Άβελ, αλλά αυτό απομένει μετά από ένα άδικο φόνο, να πληρωθεί ο ένοχος, αν δεν μετανοήσει. Λοιπόν, ουέ αλίμονο σε εκείνους που θα πέσουν στα χέρια του ζωντανού Θεού. Ο Άγιος λοιπόν αυτός που θέλουμε να ασχοληθούμε είναι ο Άγιος Επίσκοπος, Παρθένιος Επίσκοπος Λαψάκου. Πρώτον, ήταν Άγιος χωρίς καμία μόρφωση. Χωρίς καμία μόρφωση. Δεν τον έμαθαν οι γονείς του γράμματα. Από μικρό παιδί είχε την επιθυμία να ανοίξει τα μάτια του και είδε ότι ένας τρόπος για να ανοίξει τα μάτια της ψυχής και του νου και στα δύο, ένας τρόπος, ένα μέσο ήταν να παρακολουθεί ανελιπώς την εκκλησία. Ανελιπώς. Είπα, ήταν αγράμματος. Εδώ στο βιβλίο μέσα γράφει αμόρφωτος. Πιο βαριά λέξη. Παρακολουθούσε και έλαβε όχι μόνον αγωγή παιδείας σε γνώσεις γραμμάτων, αλλά έλαβε πλούσια τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, λευθέρωσε τούτο από τα δεσμά που δημιουργεί ο κόσμος. Αποτείναξε δηλαδή στάχτη, σκόνη, οτιδήποτε εμπόδιο με βάση τις γραφές. Επαναλαμβάνω, τις γραφές βάση. Να ακούσουμε μια γραμμούλα. Παρότι εστερείτο μόρφωσης, παρακολουθούσε με προσοχή στην Εκκλησία τα αναγνώσματα από την Αγία Γραφή. Τα αναγνώσματα από την Αγία Γραφή. Και από νεαρή ηλικία προσπαθούσε να τα εφαρμόσει στη ζωή του. Από νεαρή ηλικία, από μικρό παιδί. Συνεπώς, ο ισχυρισμός «Δεν γνωρίζω γράμματα», «Είμαι απαλλαγμένος από τη μελέτη της γραφής», «Επειδή δεν γνωρίζω γράμματα», «Άρα δεν σώζομαι», δεν ισχύει. Δεν ισχύει. Καταπίπτει. Γιατί δεν είναι μόνο αυτός ο Άγιος, αλλά μία πληθώρα Αγίων, όπως και ορισμένοι τους Αποστόλους, ήταν ψαράδες. Όπως και αυτός εδώ ο Άγιος, ψαράς ήταν. Ο Άγιος Τρίφων τώρα που ήταν εχθές. Χινοβοσκός. 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 Νομίζω και αυτός αμόρφωτος. Δεν είχε την παιδεία, ας πούμε, των άλλων. Συνεπώς, πάει να πούμε ότι δεν ξέρω γράμματα. Μυαλό έχεις να πας στον τάδε να του πεις, εγώ δεν ξέρω γράμματα. Για διάβασε μου λίγη Αγία Γραφή. Θυμάμαι μια γριούλα που πήγε αγόρασε μια Αγία Γραφή και δεν ήξερε γράμματα καθόλου. Γιατί, τι θες την Αγία Γραφή? Παιδί μου, τι θέλω, γράμματα ξέρεις? Όχι. Τότε θα βάζω να μου διαβάζουν, παιδί μου. Όποιος έχει όρεξη,
βάζει άλλο και διαβάζει, κάνει και προσπάθεια ο ίδιος και όσο του αναλογεί, αυτό και θα έχει ως αντίκρισμα στην άλλη ζωή. Ότι του αναλογεί, παραπάνω καθόλου. Δεν θα φτάσουμε τον Άγιο Παρθένιο που θα δούμε παρακάτω τι έκανε. Λοιπόν, στο επάγγελμά του ήταν ψαράς, σαν τους Αγίους Αποστόλους. Και έβαλε σε εφαρμογή αυτά που άκουγε από την Αγία Γραφή στην Εκκλησία. Δηλαδή, ψάρευε, πουλάγε τα ψάρια του και δεν κρατούσε, λέει, καθόλου από την ίσπραξη της δουλειάς του, της αλληλείας. Δεν κρατούσε τίποτα. Τώρα, το μυστήριο πώς ζούσε, ας τα πείσουμε στα χέρια του Θεού. Γιατί για τους Αγίους φροντίζει ο Κύριος. 100% δίνεις, 1000% παίρνεις. Αυτό είναι μυστήριο, μην το ψάχνουμε, γιατί δεν θα ζαλιστούμε. Θα ζαλιστούμε. Λέει, όχι μόνο θα πληρωθεί εκείνος που εργάζεται για μένα ο Κύριος, όχι μόνο θα πληρωθεί, αλλά εκατονταπλασίων να λείψετε. Του λέει ο Κύριος, θα πληρωθεί 100 φορές παραπάνω, που σημαίνει άπειρες φορές. Γιατί το 100 ισχύει για μας. Για τον Κύριο δεν υπάρχει 100. Ό,τι πληρώνει ο Κύριος δεν υπολογίζεται. Η πληρωμή του Κυρίου είναι υπολόγιστη. Όταν εσύ του ζητάς ένα ελάχιστο πράγμα και ο Κύριος σου δίνει βασιλεία ουρανό, μη ζητάς μικρά πράγματα από τον Κύριο. Σου λέει, ελθέτω η βασιλεία σου, δεν λέμε. Η βασιλεία του ζητάμε. Δεν κατανοούμε ορισμένα πράγματα που είναι τόσο ζωντανά. Του λέμε, Κύριε, σε παρακαλώ, δώσε μας τη βασιλεία σου. Και μετά λέει, για τα άλλα, μην ασχολείσαι καθόλου. Μην ασχολείσαι καθόλου. Θα στα δώσει ο Κύριος. Δικά του είναι και θα στα δώσει. Δικό σου δεν έχει τίποτα. Ο Άγιος λοιπόν έπαιρνε τα ψάρια του κόπου του και τα έδινε, τα μοίραζε όλα στους φτωχούς. Εφάρμοζε το Ευαγγέλιο στο σημείο αυτό 100%. Καταλάβαινε ότι εκείνο που έχει μεγάλη σπουδαιότητα, μία εντολή το κλείνει μέσα. Εύκολη εντολή, αρχίζει από Α και τελειώνει σε Ι. Η αγάπη. Είχα πάει μια φορά στο γεννό, δεν ενάρωνε, και ένας καλόγερος στο Πουτουλουμούσι μας λέει, παιδιά έχετε προσέξει τη λέξη αγαπώ. Αρχίζει λέει από το Α, το πρώτο γράμμα, και τελειώνει στο Ω. Τα έχει όλα μέσα, λέει, η αγάπη. Και ο Άγιος είχε κατανοήσει, ο Άγιος Παρθένιος Ολαμψάκου, ότι η αγάπη είναι η πρώτη εντολή. Σε αυτήν κλείνεται όλο το Ευαγγέλιο. Όλο το Ευαγγέλιο κλείνεται εκεί μέσα. Δεν ξέρω, ο αγώνας μας δεν το καταλαβαίνουμε ότι είναι μόνο η αγάπη. Ότι εχθρούς δεν έχουμε. Ότι οφείλουμε να γονατίζουμε κάτω και να λέμε στον Κύριο, Κύριε, δεν μπορώ, έλα εσύ, βοήθησέ με, πιάσε με από το χέρι να βλέπω στα μάτια του αδερφού μου που με ενοχλεί. Πιάσε με το χέρι. Έτσι είναι, δεν το κάνουμε. Είναι, δεν μπορούμε μόνοι μας. Δύσκολο είπες. Αλλά αδύνατο, όχι, με τη δύναμη του Κυρίου. Χρειάζεται αγώνας, χρειάζεται προσευχή. Μας ενοχλεί ένας άνθρωπος, σίγουρα πικρανόμαστε και μπορεί και να κουνιόμαστε. Αλλά 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ένα μήνα, δύο προσευχή. Φεύγει ο διάβολος. Φεύγει ο διάβολος αυτός. Και όχι μόνο εσύ αποκτάς τη χάρη, αλλά την παίρνει και ο άλλος και σε βλέπει και χαίρεται. Ας το δοκιμάσουμε αυτό το πράγμα. Αυτό το πράγμα ο Άγιος Παρθένιος το ζούσε μέσα στην αγάπη. Όπως ο Κύριος και όλοι οι Άγιοι. Την αρετή του την είδε ένας επίσκοπος εκεί κοντινός, φιλητός στο όνομά του, και τον παίρνει και τον χειροτονεί πρεσβύτερο. Παπά με άλλα λόγια. Εκείνος μεν δεν ήθελε, βλέπετε οι Άγιοι αποφεύγουν την ιεροσύνη. Αλλά ο επίσκοπος τον έκανε πρεσβύτερο.
και τον έβαλε να περιοδεύει την επισκοπή του. Να περιέχει τα σπίτια ένα-ένα, να τους βλέπει όλους και να τους, και να τους, να τους, να τους φροντίσει πνευματικά και υλικά. Πνευματικά και υλικά, γιατί ήταν είχε αγαθοργία μεγάλη ο Άγιος. Λοιπόν, αφού δεν είστε γράμματα, πώς διδάσκε, πώς διάβαζε και... Αυτό είναι, πώς διάβαζε. Η και... Αγία πώς ήταν, πώς... Δώσε με απάντηση, έχεις το λόγο. Δηλαδή, ο Ιώρος πώς είναι, που πάει, όχι, όχι, διάβαζε, Ευαγγέλη, όχι, γράμματα, πώς... όχι, μαζί, ένα σε ένα, όχι, θα μιλήσει. Δεν θέλω να πω άλλο αυτό, για να αναφέρω τους Άγιους Αποστόλους. Ένα. Αυτό είπε. Όχι, του είχε δώσει ο Κύριος τη χάρη και μπορούσε και διάβαζε. Του είχε τη χάρη ο Κύριος. Δεν το έδωσε, τι έγινε, άμα αυτό λέω, θα σε δώσει. Γιατί ακόμα ήταν, είχαμε μείνει στο αγράμματο. Ναι. Έχουμε τέτοιου Αγίου και οι Απόστολοι αγράμματοι ήταν. Ήταν Απόστολοι, ήταν κεφαλή τη Εκκλησία. Του ήρθε επιφύτηση όμω το Αγίου Πνεύματο. Και αυτό το ίδιο είναι. Ο Γέροντας ο Παΐσιος ήταν εγγράμματο. Όχι. Αγράμματο, γι' αυτό. Αγράμματος. Δεν είχε πάει καθόλου σχολή. Αγράμματος, ναι. Μπορεί να διάβαζε λίγο και αυτό σου δίνει τη δύναμη όμως. Όχι, τα καλύπτει όλα η χάρη του Θεού. Άμα παραδοθούμε στα χέρια του Θεού, τότε έρχεται η χάρη και μας κουμαντάρει. Και εμείς συνεργεί, όχι μόνο η χάρη. Μόνη της η χάρη όχι. Λέω πατέρα Παΐσιος, διαμαγείας ποτέ. Με προσπάθεια δική σου, ναι. Λοιπόν, πήρε χάρη, το λέει και εδώ μέσα, η χάρη του Θεού επερίσευσε τότε σε αυτόν. Καλύφθηκαν όλα. Και τι έγινε, έκανε πλήθος θαύματα και θεραπείες. Έκανε και θαύματα. Χτυπάει μια μέρα ένα σταύρος, έναν με το κέρατο και του βγάζει το μάτι και πάει ο Άγιος, παίρνει το μάτι και το βάζει στη θέση του. Τη δύναμη του Κυρίου. Αρρωσταίνει μια γυναίκα με καρκίνο και προσεύχεται στον Κύριο και την κάνει καλά από τον καρκίνο. Να μην ξεχνάμε ότι οι Άγιοι είναι πλήρης πίστεως και πνεύματος Αγίου. Και όταν επικαλούνται γίνεται αυτό που είπε ο Κύριος. Του πατίνε επάνω όφεων και σκορπίων και επιπάσαν τη δύναμη του εχθρού. Δηλαδή, όχι μόνο οι Άγιοι, και εμείς ακόμη, αν παραδοθούμε στον Κύριο, γιατί γι' αυτό και τα συζητάμε, γι' αυτό και τα λέμε, για να ξέρουμε ότι η ίδια δύναμη που δίνει στον Άγιο, δίνεται και σε αυτό που προσπαθεί. Λίγο κατ' λίγο-λίγο, ώστε να μπορούμε, λέει, να περπατάμε πάνω και να πατάμε πάνω σε φίδια και σκορπιούς, και σε όλη τη δύναμη του εχθρού του διαβόλου. Συνεπώς, δεν είναι δύναμης ανθρώπου, αλλά είναι δύναμης Θεού. Δύναμης Θεού, λέει ο Απόστολος Παύλος, παντί το πιστεύοντι. Το προσέχεις, τι να πει αυτό, να το εξηγήσω. Λέει, η δύναμη του Θεού δίνεται παντί το πιστεύοντι σε κάθε έναν που πιστεύει. Άρα δεν είναι εξαίρεση ο Άγιος. Εμείς τραβιόμαστε πέρα και νομίζουμε αδύνατο αυτό που έκανε ο Άγιος για μας. Πιστεύεις, είσαι ανώτερος από τους ανθρώπινους λογισμούς. Ο λογισμός σου λέει δεν μπορείς να το κάνεις. Η πίστη λέει μπορείς να το κάνεις. Ενώνει τα δύο αυτά η πίστη, δεν τα διαιρεί. Αυτή την δυνατότητα έχει πίστη στο Θεό. Δύναμη λοιπόν Θεού, παντί το πιστεύονται. Τη διέθετε ο Άγιος, πλούσια τη χάρη. Και ακόμη ένα σκυλί λησασμένο του όρμησε να τον δαγκώσει και το φύσηξε και το σκυλί νεκρώθηκε. Όλα αυτά τα είδε ο επίσκοπος, ένας μητροπολίτης, να τα κάνει ο Μητροπολίτης Κιζίκου, είδε ότι ο πρεσβύτερος εκείνος, ο παπάς εκείνος δηλαδή, ο Παρθένιος, ήταν άνθρωπος του Θεού. Και τον παίρνει και τον χειροδονεί επίσκοπο.
χωρίς γράμματα. Ο Πανσόφους, ψαγής, αναδείξας. Ποιος τα έδωσε τα γράμματα, κοιτάμε Θεό, Α, Β και Γ, ο Θεός τα έδωσε. Και εκεί. Έχουμε αγίους που δεν ξέρανε γράμματα καθόλου και παρακαλάγανε τον Θεό και έδωσε και γράμματα και μάθανε κιόλας. Λοιπόν, εδώ λοιπόν τώρα τον χειροτονεί επίσκοπο σε μία πόλη που ήταν ειδωλολατρική. Δεν υπήρχε πιστός. Έλα ένα εργαστής. Πού με στέλνεις, θα λέγαμε εμείς. Και ο Μωυσής προέβαλε μια αντίρρηση. Εγώ λέει, είμαι βραδίγλωσσος και με στέλνεις να πάω στο Φαραώ να του μιλήσω, σε αυτόν τον αγριάνθρωπο, θα λέγαμε. Λοιπόν, εδώ λοιπόν τον χειροτονεί σε μια πόλη στη Λάμψακο για να είναι επίσκοπος. Και ξέρετε τι έγινε. Τους άλλαξε όλους. Με προσευχή, με νηστεία, με αγρυπνίες, με το ένα με το άλλο και με τη βιωτή του που τη βλέπανε και έλαπε, όλοι γίνανε πιστοί. Εδώ μου θυμίζει, επαναλαμβάνω, να διαβάσω το, ακούσετε πως το λέει εδώ πέρα, λέει πόλεις που ήταν βυθισμένοι ακόμη στην ειδωλολατρεία. Βυθισμένοι, λέει εδώ το βιβλίο, στην ειδωλολατρεία. Και κοιτάξτε, μία χώρα χριστιανική, στην οποία βασίλευε κάποτε ο Χριστός, του πάρουνε όχι 100%, ένα, ας πούμε, και ένα 10%. Και γίνεται μια αναβίωση ειδωλολατρείας μέσα στην Ελλάδα. Γιατί κοιμόμαστε εμείς. Εκεί ένας ξυπνητός άλλαξε την πόλη όλη. Εμείς κάναμε πίσω και ντρεπόμαστε να πούμε ότι είμαστε και χριστιανοί απάνω του. Έδειξε, λέει, ήταν παράδειγμα ευαγγελικής πολιτείας. Ζούσε το Ευαγγέλιο. Το ζούσε το Ευαγγέλιο ο Άγιος Παρθένιος, ο επίσκοπος Λαμψάκου. Η φήμη του ήταν τεράστια και τον κάλεσε και πήγε και ο ίδιος στον Άγιο Κωνσταντίνο, τον Μεγάλο Κωνσταντίνο. Και του, αφού άλλαξε την πόλη, ήθελε να χτίσει και ναούς. Και πήγε και τον συνέδραμε ο Άγιος Κωνσταντίνος να χτίσει ναούς. Έκτισε τον πρώτο ναό, αλλά στο ιερό μια πλάκα από μάρμαρο φαίνεται, μεγάλη ήταν η πλάκα αυτή, τη έβαλε σε μια άμαξα να την κουβαλήσει, τα βόδια και αφηνίασαν τα βόδια στον δρόμο, λέει, και πλάκωσαν τον ψαρά με τον αμαξά με την πλάκα και έγινε κομμάτια η πλάκα, λέει. Αλλά ο Άγιος τον ανέστησε, τον έφερε στη ζωή και η πλάκα στη θέση της και τη μετάφεραν στην εκκλησία. Και με αυτόν τον τρόπο εργαζόταν ο Άγιος. Επαναλαμβάνω, αυτή που είχε δυσοσμία η πόλη από τα θυμιάματα των θυσιών στο διάβολο, άλλαξε και έγινε εύοσμη από τα θυμιάματα στο θρόνο του Κυρίου που προσέφεραν οι εκκλησίες της Λαμψάκου. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, αρκεί, είναι αρκετός, ένας άνθρωπος, όπως ο Άγιος Παρθένιος, όπως ο άλλος, ο ΑΒ Άγιος, όπως μπορεί κάλλιστα σήμερα υπάρχουν μέσα στην κοινωνία τέτοιοι, μονάδες, ενώ οι άλλοι λένε εγώ θα βγάλω το φίδι από την τρύπα, η μονάδα να βγάζει το φίδι από την τρύπα και όχι μόνο να το βγάζει, αλλά και να αλλάζει ανθρώπους. Αρκεί ένας άνθρωπος, πυρί Θεού πυρπολούμενος, να έχει μέσα του φωτιά Θεού αναμένη. Αρκεί ένας άνθρωπος, πυρί Θεού πυρπολούμενος, να καίγεται μέσα του από φωτιά Θεού, πάντα τον Δήμον πυρώσε. Είναι αρκετός να ανάψει φωτιά σε όλο το Δήμο που ζει, σε όλη την πόλη που ζει, με τη φωτιά που έχει μέσα του. Λέει ο Κύριος μας στο Ευαγγέλιο. Το διαβάζουμε, τα ακούμε. Αλλά τα ματάκια των Αγίων και του Κυρίου λένε το εξής.
λέει ο Κύριος, εγώ ήρθα στον κόσμο να βάλω φωτιά, όχι να καούμε. Λέει, πυρ ήρθον βαλήν επί τη γη. Ο Κύριος λέει αυτό. Ήρθα να βάλω φωτιά στις καρδιές των ανθρώπων. Και τι, ήδη η νύφθη, ήδη άναψε. Απόστολοι, διάδοχοι κλπ. Με φωτιά αναμένει Κυρίου, άλλαξαν τον κόσμο. Τον άλλαξαν τον κόσμο. Βεβαίως την άναψαν οι Απόστολοι. Βεβαίως και αυτός ο Άγιος άναψε φωτιά στην πόλη του. Γιατί ήσαν δεκτικοί της φωτιάς. Και τη δεχτήκαν τη φωτιά, φωτιστήκανε, καθαριστήκανε, ζεσταθήκανε με τη φωτιά του Αγίου Πνεύματος και με τη σειρά τους αυτή άλλαξαν άλλους. Ζούμε σε αυτή την εποχή που ζούμε, ψάχνουμε να βρούμε αυτόν που θα μας ανάψει με φωτιά ουρανού την καρδιά μας. Με φωτιά ουρανού την καρδιά μας. Αυτό έχουμε ανάγκη και με αυτό μπορούμε να αλλάξουμε τον τόπο μας να δει άσπρες ημέρες. Γιατί άμα ανάψει φωτιά του ουρανού, τότε θα βιώνουμε την προσευχή. Όχι την ώρα της προσευχής. Εκεί θα βιώνετε που βιώνετε. Αλλά ανά πάσα στιγμή της ημέρας μέσα μας θα είναι θυσιαστήριο που θα προσφέρεται θυμία μα ευωδία στον ουρανό προσευχής παρακαλώ. Όταν λέει ο ιερέας έλεον ειρήνης θυσίαν ενέσεως, ένεση είναι προσευχή. Ενούμε ευλογούμε τον Κύριο, λέει, θυσία ενέσεως, προσφέρουμε από την καρδιά μας θυσία προσευχής, θυσία ενέσεως που πηγάζει μέσα από τη δική μας καρδιά. Αυτή είναι η φωτιά η ουράνια που, στην οποία βάζουμε το θυμίαμα και ανεβαίνει στον Κύριο επάνω και το δέχεται ο Κύριος. Μεγάλη ήταν η δύναμη του Αγίου. Πολύ μεγάλη δύναμη του Αγίου. Στην πόλη αυτή που εργάστηκε σαν επίσκοπος, παραλίγο οι γιατροί να κλείσουν τα ιατρεία. Να το προσέξουμε εκείνο το πράγμα. Τον επικαλούμαστε τον Άγιο. Άγιο Παρθένιο Λαμψάκου. Άγιο Παρθένιο Λαμψάκου. Να το επικαλούμαστε. Γιατί? Σε οποιαδήποτε ασθένεια. Έξαν τα γιατρία, λέει, και τους έκανε καλά ο Άγιος. Και καρκινοπαθείς και οποιαδήποτε αρρώστια, αλλά και δαιμόνια έβγαζε από ανθρώπους. Μια μέρα, την ώρα που έβγαζε με εξουσία το δαίμονα από ένα φτωχό άνθρωπο, το πονηρό πνεύμα τον οικέτευσε λέγοντας, το πονηρό πνεύμα τον παρακάλεσε λέγοντας. Είπε ο Κύριος, του πατήν επανώ όφελ, ειδού, όφης είναι ο διάβολος. Πήγε να τον βγάλει ο Άγιος και τον παρακάλεσε το δαιμόνιο. Δώσε μου ένα τόπο να μείνω, περιμένοντας την τρομερή κρίση του Κυρίου. Τα δαιμόνια την περιμένουν με φόβο και τρόμο την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας του Κυρίου. Με φόβο και τρόμο. Τρέμουν. Είναι η τελευταία καταδίκη τους. Γιατί δεν μετανιώνουνε. Ορίστε. Γιατί δεν μετανιώνουνε. Δεν μπορούν να μετανιώσουνε. Τους δόθηκε ευκαιρία και δεν μετάνιωσαν. Τελείωσε. Σε εμάς επόκειται η μετάνοια τώρα πια. Είναι πνεύματα. Εμείς έχουμε τον χρόνο της ζωής. Μέχρι να γίνουμε και εμείς πνεύμα, να μετανοήσουμε. Αν γίνουμε πνεύμα και μετά, ουκ στη μετάνοια. Δεν υπάρχει μετάνοια. Είναι κατανοητός. Η μετάνοια ισχύει όσο υπάρχει ο χρόνος της ζωής μας. Αυτά έσαν την παρουσία του Κυρίου στον παράδεισο. Ήταν αγγελικά πνεύματα. Και παραθεώρησαν του Κυρίου το θέλημα, έπεσαν από εγωισμό κάτω, πάνω από τον Κύριο. Λοιπόν, περιμένουν την τρομερή του Κυρίου κρίση. Περιμένοντας, λέει, είπε, να μείνω, λέει, σε ένα τόπο, περιμένω τη φοβερή κρίση του Κυρίου. Ή άσε με
τουλάχιστον, λέει στον Άγιο του ο δαίμονας, να μπω στους χείρους, σαν το Ευαγγέλιο. Όχι, απάντησε ο Άγιος, αλλά σου προσφέρω έναν άλλο άνθρωπο. Αν βγεις από το δύστυχο εκείνον, ποιον άνθρωπο? Εμένα ελθέ και κατοίκησον εν εμή. Έλα, να μείνεις σε μένα. Ναι. Στα λόγια αυτά το πονηρό πνεύμα τράπηκε σε φυγή, σαν να είχε πάρει φωτιά, κράζοντας. Πώς θα μπορούσα να μπω στον οίκο του Θεού? Είχε κάνει τον εαυτό του Άγιος οίκος του Θεού. Οίκο του Θεού. Δεν είναι μόνο ο Άγιος. Ο Απόστολος Παύλος λέει ότι ναός Θεού είμαστε όλοι. Όλοι οι άνθρωποι. Αλλά ας φροντίσουμε να το στολίζουμε το ναό του Θεού. Να το καθαρίζουμε το ναό του Θεού, ώστε να μπορούν να λειτουργούν οι άρρωτες δυνάμεις. Μέσα μας, βέβαια μέσα μας, είπε δεν άλλου. Έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Βέβαια με τις οικεσίες προσευχές μας. Γιατί έτσι έφτασε ο Άγιος εκεί, ώστε να αισθάνεται αυτή τη χάρη του Θεού. Α, μεγάλη δύναμη των χριστιανών. Φώναξε ο διάβολος και έγινε άφαντος. Μια μέρα, λέει, πήγε σε μια άλλη μητρόπολη και εκεί ήταν βαριά άρρωστος ο επίσκοπος της πόλης. Είχε ένα βαρύτατο νόσημα και τον είχε καθυλώσει στο κρεβάτι. Έτοιμο θάνατο. Σίγουρα ο Άγιος δεν πήγε επειδή του το έφερε η πρόθεση. Αλλά πάντοτε λειτουργούν οι Άγιοι μετά από θεία επέμβαση. Πήγαινε εκεί και πήγε στον επίσκοπο και του ζήτησε, ο επίσκοπος το κάνει καλά και λέει, εσύ υποφέρεις και είσαι στο κρεβάτι του πόνου επειδή είσαι φιλάργυρος και έπαιρνες τα λεπτά του κόσμου και τα έβαζες και στο θησαυροφυλάκιό σου. Θα πάρεις όλα τα λεφτά που έχεις μαζέψει από τον κόσμο και θα πάει να τα μοιράσεις από εκεί που τα πήρες στους φτωχούς γενικά και θα γίνεις καλά. Το έκανε αυτό και ο επίσκοπος έγινε καλά. Μας εμποδίζουν, λέμε, τα λεφτά να πάμε στον παράδεισο. Πολύ, λίγο πολύ, μας έχει τσιμπήσει εκείνο το μικρόβιο. Δεν ξέρω, εγώ τουλάχιστον καταλαβαίνω στον εαυτό μου ότι είμαι τσιμπημένος από το μικρόβιο. Είναι και κέρματα τώρα και μας είναι και βαριά και μας κρατάει. Λοιπόν, και επειδή πανελλαδικά ήταν το κακό αυτό, πανελλαδικά, ακόμα και τα μικρά παιδιά με τα λεπτά στη τσέπη μαθημένα. Όλοι, λεπτά στη τσέπη, ρολόγια στο γεράκι, κινητά στο χέρι, τον Αντάλο, άσω τη ζωή και τα μικρά παιδιά, παρακαλώ, δεν είναι, δεν ξέρονται, υπάρχουν παραδείγματα. Και ο δεσπότης τιμωρήθηκε να πεθάνει. Τώρα λοιπόν εμείς εξαιτίας αυτής της κατάστασης της φυλαργυρίας οδηγούμεθα στην πείνα. Οδηγούμεθα στην πείνα. Θα βγούμε από το τέλμα. Θα βγούμε από το δεινό αυτό. Το λένε οι Άγιοι. Το πότε και πώς του Κυρίου έργο είναι. Του Κυρίου έργο είναι. Το γράφει ο Πατήρ Παΐσιος στο βιβλίο «Πνευματική Αφύπνιση», ότι θα μας βγάλει από το διέξοδο ο Θεός. Όποιος το έχει ανοίξει το διαβάσει, αρχεί το γράφει, θα μας βγάλει το διέξοδο ο Θεός. Πλην όμως, η φυλαργυρία μας οδήγησε την Ελλάδα σε αυτό το σημείο. Και τώρα, μέχρι πού, αλλά πρέπει, υπάρχουμε ακόμα και μερικοί, υπάρχουμε, είπα, βάζω τον εαυτό μου μέσα, που δεν έχουμε καταλάβει τι σημαίνει πείνα. Άλλοι ψάχνουν τους τελεκέντες για να βρουν κάτι. Είχε ανοίξει, λέει, ένα κάδο, είχε πάρει ένα κουτί
αποκλικά, δεν βρήκε ποτέ μέσα, έβαζε το δάχτυλο και έκανε. Έγλυφε το κουτί. Γιατί δεν είχε να φάει. Μας φαινόντουσαν κάποτε παραμύθια αυτά. Αλλά έλα που είναι πραγματικότητες και το ζουν αυτοί που το ζουν και εμείς δεν το χαμπαρίζουμε. Δώσε τα λεφτά εκεί που τα, από εκεί που τα πήρες, σκόρπισέ τα στους φτωχούς για να γίνεις καλά. Η θεραπεία της σύγχρονης εποχής εκεί οφείλεται. Πρέπει να καταλάβουμε ότι θα γεμίζουμε, θα δίνουμε και σε αυτούς που δεν έχουν να φάνε. Αλλιώς δεν βλέπουμε Θεό πρόσωπο. Ο Άγιος λοιπόν μας μαθαίνει ότι σε αυτούς που αγαπούν το Θεό και παραδίδονται στα χέρια Του δεν υπάρχει εμπόδιο. Αν υπάρχει εμπόδιο, θα οφείλεται στη δική τους πρόθεση. Στη δική τους πρόθεση. Δηλαδή, αν εγώ λέω ότι δεν μπορώ να κάνω αυτά που έκανε ο Άγιος, αυτό σημαίνει ότι δεν θέλω να το κάνω. Ξεκάθαρα πράγματα. Αν θέλω, μπορώ να κάνω. Με τη δύναμη του Θεού, μπορώ να κάνω. Λέει ο γέροντας, ο Παΐσιος, σε μία καλόγρια, θα πω δύο πραγματάκια. Καλά γέροντα, λέει, και αν δεν μπορώ να κάνω, απαντάει με μία αστεία απάντηση, γιατί είχε το χιούμορο ο γέροντας ο Παΐσιος, γιατί προηγουμένως θα φέρει ένα παράδειγμα και λέει, για να φτιάξουμε ένα έπιπλο, το κόβουμε το δέντρο, κουραζόμαστε, το φέρνουμε στο μαραγκούδικο μέσα, το πλανιάρουμε, ναι, το κάνουμε μέσα, το κάνουμε αλλιώς, και άμα τα αφήσουμε χρόνια και να το καλλιτεχνούμε, το κάνουμε όσο το δυνατό τέλειο, λέει. Και λέει η καλόγρια, και άμα δεν μπορώ γέροντα να τα κάνω αυτά, τότε είσαι κούτσορο και θα σε ρίξουμε στη φωτιά να καείς. Έτσι ακριβώς το γράφει. Λοιπόν, ας προσέχουμε να μην είμαστε κούτσορα και μας ρίξει ο Κύριος στη φωτιά. Γιατί είναι κρίμα την κόλαση που τη φοβάται ο πειρασμός και λέει ας να μπω κάπου μέχρι που να έρθει η δευτέρα κρίση του Κυρίου. Μας μαθαίνει λοιπόν ο Άγιος ότι έχουμε δύο ζευγάρια μάτια. Το ένα για να βλέπουμε τα όρατα και το άλλο για να βλέπουμε τα αόρατα που δεν τα βλέπει ο πολύς ο κόσμος. Άλλωστε, πίστης εστί. Πίστη είναι ελπιζομένων υπόστασης. Το εξηγήσω αυτό. Λέει, σε εκείνα που ελπίζουμε να βρούμε η ύπαρξή τους. Η πίστη δηλαδή είναι ουσία, η ουσία εκείνων που δεν βλέπουμε. Η ουσία εκείνων που δεν βλέπουμε. Και μας κάνει να βιώνουμε εκείνα που δεν φαίνονται σαν ορατά. Εκείνα που δεν υπάρχουν μπροστά μας σαν να υπάρχουν μπροστά μας. Και να τα ελέγχουμε, λέει. Επιζωμένων υπόστασης, πραγμάτων έλεγχος που δεν τα βλέπουμε, αλλά είναι όμως πραγματικά και τα ελέγχουμε και τα ζούμε. Αυτό το κάνει η πίστη. Μας το μαθαίνει κάθε Άγιος που τον μελετάμε στη ζωή μέσα. Κάθε Άγιος. Πριν τελειώσω, θέλω, αν έχει κανείς καμία ερώτηση, να το κλείσω το θέμα. Έχουμε 6-7 λεφτά ακόμα. Με ό,τι ερώτηση μπορείτε να κάνετε, να την κάνετε, για να δώσουμε απάντηση στο θέμα. Μπορούμε ή δεν μπορούμε να γίνουμε Άγιοι? Και είπαμε, δυσκολευόμαστε, είπες. Και λέμε, ναι, δυσκολευόμαστε. Αλίμονο να ήταν εύκολο να γίνουμε Άγιοι με τη δική μας δύναμη. Ο Ιερός Χρυσόστομος λέει ότι η αγιοσύνη, η αρετή είναι σπάνιο
πράγμα. Σπάνιο. Δεν είναι συνηθισμένο στους πολλούς. Και αλίμονο, λέει, να ήταν συνηθισμένο, δεν θα είχε αξία καμία. Καμία απολύτως αξία δεν θα είχε αν ήταν κάτι συνηθισμένο. Αλλά είναι αποτέλεσμα κόπου, υδρότα, προσπάθειας, αίματος. Και αίματος ακόμα. Δεν θα βρούμε Άγιο που να μην έχει φτάσει μέχρι το σημείο εκείνο να δίνει και το αίμα του ακόμη προκειμένου να αγκαλιάσει τον Χριστό. Δώσε αίμα για να πάρεις πνεύμα, λένε οι Άγιοι, οι Πατέρες. Και στην ένσταση δεν μπορούμε, σε αυτή την αντίρρηση δηλαδή, δεν μπορούμε, απαντάει ο Απόστολος Παύλος. Δίνει απάντηση. Εσύ, λέγει, να θέλεις, αν θέλεις, το μπορεί θα στο κάνει ο Θεός. Το μπορεί θα στο προσφέρει ο Θεός με τη δική του δύναμη. Είναι επομένως δώρο θείο η αρετή, δώρο θείο η ιωσύνη, δώρο θείο η μελέτη των γραφών, δώρο θείο είναι κάθε καλό που κάνουμε στη ζωή. Αλλά από εμάς ζητάει ένα θέλω μικρό για να το κάνει μεγάλο. Σ' αγαπάμε Κύριε. Και λέει ο Πάτερ Παΐσιος, γέροντα αγωνίζομαι για να πάω στον παράδεισο, του λέει η καλόγρια. Όχι μωρέ, δεν αγωνίζεσαι για να πάω στον παράδεισο, αλλά για την αγάπη του Χριστού αγωνίζεσαι. Γι' αυτό πρέπει να αγωνιζόμαστε, για την αγάπη του Χριστού. Να μάθουμε να αγαπάμε το Χριστό που είναι ο παράδεισος, αλλά αξίζει να τον αγαπάμε. Και μόνο για την αγάπη του, κάθε αγώνας είναι αγώνας που τον δικαιώνει τον άνθρωπο. Κλείνοντας λέω, Άγιος Παρθένιος, επίσκοπος Λαμψάκου, παρακαλώ ιατρός χωρίς κοσμικό πτυχίο, αλλά με πτυχίο από τον Κύριο. Ακέστορας, σημαίνει γιατρός, κάθε νόσου, για κάθε ασθένεια, να τον επικαλούμεθα. Έχουμε θησαυρούς παρακαλώ, που είναι οι Άγιοι, αυτούς να μιμούμεθα, γιατί με τη σειρά σου αυτή μιμήθηκαν το ανεπανάληπτο πρόσωπο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, που είπε «Είμαι Άγιος ο Κύριος και εσείς μιμηθείτε με για να γίνετε Άγιοι». Και Απόστολος Παύλος λέει ότι να ακούμε, μάλλον να υπακούμε εκείνους που είναι ποιμένες μας, οι Άγιοι δηλαδή, και μας αφήνουν τα γνάρια τους που είναι τα γνάρια τα ίδια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Αμήν. Τίποτε άλλο θέλω να πω. Μη σε ρωστάω άλλο. Σας κουράζω, ευχαριστώ πάρα πολύ. 40-50 λεπτά κάνω. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον μας. Πάτερ ημών, εις ουρανείς, αγιαστείτε το όνομά σου, ευθέτεται η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί γης, τον άρτον ημών τον επιούσιο, δώσε ημίς σήμερον, και άφεσι μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τους οφειλέτες ημών, και μη εισελέγησι μας πειρασμών, αλλά λύσε ημάς από το πονηρό. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Βλέπετε πόση δυσκολία υπάρχει για να μαζευόμαστε, που αυτοί μαζευόμαστε εδώ. Είμαστε μείον. Ναι, αλλά δυσκολία. Ακουνήστε πότε σου να έρθει δυσκολία μεγάλη. Παλά, Αγία μου, λέω σε ένα σωρό κόσμο για να έρχονται.
και λέω, τόσο δυσκολεύονται ένα παιδί μου, λέω, τόσο πολύ δυσκολεύονται. Εσύ θα συνεχίσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Για την παρέα, την όμορφη, είναι πάρα πολύ καλή. Εμείς θα σε ευχαριστήσουμε. Εμείς θα σε ευχαριστήσουμε.